Ο υπουργό είχε ολιγόληπτη συνάντηση και με του απόστρατου τη πολεμική αεροπορία, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την 110 πτέρυγα μάχη, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τι περικοπέ, τι συντάξει του και τα ηλικιακά κριτήρια. Ο ίδιο δεν δεσμεύτηκε για κάτι συγκεκριμένο, έδειξε ωστόσο κατανόηση. Δεν μπορούν να μας βάζουν ηλικιακά κριτήρια που μας έχουν φτάσει σε βαθμούς, στο βαθμό της πείνας και της εξαθλίωσης της οικογένειάς μας και σε βαθμό να μην μπορούμε να ζήσουμε και να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια ηλικία τέτοια που οι υποχρεώσεις μας είναι πολύ περισσότερες από πολλούς άλλους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπαμε, ότι υπάρχει ειδική ρατσιστική ηλικιακή μεταχείριση σε σχέση με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους. 13 είναι συνολικά οι περικοπές που έχουμε υποστεί μέχρι τώρα. Είναι η συνέχεια των κινητοποιήσεων που, όπως γνωρίζετε, ξεκίνησαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πιστεύουμε ότι με τη νέα ηγεσία και με την προσπάθειά μας να ευοδοθούν οι επιδιώξεις και οι στόχοι μας.